Ενώ είναι αναμφίβολα το πρώτο θέμα τη επικαιρότητα. Και η επικαιρότητα έχει επηρεαστεί, σα το είχαμε πει από την Παρασκευή πριν το συλλαλητήριο, από το συλλαλητήριο και κυρίω από τον όγκο των ανθρώπων που ήταν εκεί. Εδώ δίπλα μου είναι ο κύριο Δημήτρη Μιχάκη. Ο κύριο Μιχάκη είναι ένα εκ των διοργανωτών του συλλαλητήριου τη Θεσσαλονίκη και ε, του συλλαλητήριου τη Αθήνα τώρα. Κυρίω του συλλαλητήριου τη Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη απλά συνεργάζομαι με αυτού που στήριξαν, δηλαδή mm-hmm. τι παμακεδονικέ οργανώσει. Μάλιστα. Ε, το συλλαλητήριο της Αθήνας έχει προγραμματιστεί για την τέταρτη ημέρα του Φεβρουαρίου. Σωστά, κύριε Μιχαήλ. Βεβαίως, και είναι και συμβολική ημέρα, γνωρίζετε. Ιστορικά είναι η μέρα που η του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη. Mm -hmm. ε Πού θα γίνει αυτό το συλλαλητήριο, Στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματο, μπροστά στη Βουλή, διότι το ζητάει ο κόσμο. Ξέρετε, ο λαό είναι αποφασισμένο να δηλώσει την παρουσία του και να εκφράσει αυτό που λέει το Σύνταγμα. Εθνική και λαϊκή κυριαρχία, λαϊκή βούληση δηλαδή. Θέλει να δώσει την γνώμη του στην Βουλή των Ελλήνων. Θέλετε να μα πείτε τώρα δύο λόγια για το ποιοι θα μιλήσουν στο συλλαλητήριο, ποιοι συμμετέχουν επίσημα, ποιοι είναι οι φορεί που το οργανώνουν δηλαδή. Οι φορεί είναι αρκετοί. Ε, Καταρχά, υπάρχει μια Επιστημονική Επιτροπή Εθνικών Ζητημάτων, που αποτελείται από προσωπικότητε, από επιστήμονε δηλαδή, και συνεργαζόμαστε άμεσα ω συντονιστικό συμβούλιο με πάρα πολλά σωματεία, τα οποία θα τα ανακοινώσουμε τι επόμενε μέρε, γιατί κάνουμε ένα μεγάλο συντονιστικό συμβούλιο. Και επιπλέον υπάρχει και η επίσημη στήριξη και η ηθική βεβαίω στήριξη από τι Παμακεδονικέ Οργανώσει των Ελλήνων Ομογενών, mm -hmm. αλλά και από Ομοσπονδίε Πολιτιστικών Συλλόγων. Υπάρχουν κόμματα. Υπάρχουν κάποιε οργανώσει, κάποιοι άλλοι φορεί. Το λέω γιατί το ξέρετε ότι πολλέ φορέ όλα αυτά αρχίζουν λίγο και δημιουργούν ερωτηματικά. Μήπω κρύβονται κάποιοι από πίσω. Ποιο το χρηματοδοτεί, κόμματα λοιπόν, έχετε να σα στηρίζουν. Ε, όχι, δεν έχουμε κανένα κόμμα και αυτό πρέπει να συνεχιστεί, να είναι ένα πανεθνικό συλλαλητήριο το οποίο θα ανέωνει όλους τους Έλληνες. Θα απευθυνθείτε στα κόμματα για να έρθουν... Κοιτάξτε, εδώ ε, τίθεται ένα ζήτημα πραγματικά εθνικό, επομένως είναι υποχρέωση όλων. Δεν, είναι, ε, δεν πρέπει να απευθυνθούμε εμεί, εμείς, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει άπαντες να βρίσκονται εκεί ενωμένοι χωρίς κομματικέ σημαίε. Ποιο το χρηματοδοτεί κύριε Μιχάκη, γιατί κάθε συλλαλητήριο προφανώς έχει έξοδα, έξοδα πολλά, έτσι. Ακριβώς, πολλά έξοδα, πιστεύουμε ότι θα βρεθούν κάποιοι και για να βοηθήσουν. Εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ προσωπικώ με τα οικονομικά. Πόσο περίπου εκτιμάται ότι θα είναι το κόστο του. Δεν γνωρίζω πραγματικά, αλλά το μόνο κόστο το οποίο πιστεύω ότι θα είναι είναι κυρίω τα ηχητικά και η εξέδρα. Ε, θα υπάρξει κινητοποίηση με πούλμαν από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό κύριε Βαγγελάτε είναι το ζητούμενο διότι δέχομαι πάμπολα τηλεφωνήματα, συμμετοχές, όχι τώρα εδώ και μέρες, δεν έχει σταματήσει να χτυπάει το τηλέφωνο, να έρχονται μηνύματα από όλη την Ελλάδα, από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Μακεδονία. Αυτά από όποιος τη Φράκη. θέλει να έρθει θα πληρώσει ο ίδιος ε, τα έξοδά του ή θα υπάρξει κάποιο ο οποίος θα συνεισφέρει. Προσπαθούμε να συντονιστούμε με ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν προσφορές για να μην υπάρχει οικονομικό βάρος και αντίτιμο μεγάλο ή ακόμη και καθόλου αν γίνεται. Θα Αυτό... δημοσιοποιήσετε όμως ποιοι θα είναι οι χρηματοδότες. Ε, τα πάντα. Αν γίνει κάτι, βεβαίως. Ε, εσείς είστε ένας εκ των διοργανωτών. Προφανώς θα υπάρχουν και άλλοι. Επειδή... Ε, Ίσως οι, οι Έλληνε πολίτε δεν, δεν σα ξέρουν τόσο πολύ. Πρώτη φορά απευθύνεστε στο ευρύ κοινό τόσο πολύ και ειδικά σε ένα τέτοιο θέμα. Ε, είστε ενταγμένο σε κάποιο κόμμα, έχετε κομματική ταυτότητα. Όχι, έχω εθνική ταυτότητα. Είμαι Έλληνα και αγωνίζομαι από μικρό παιδί για την πατρίδα μου, για τη Μακεδονία μα, για την Ελλάδα μα, για όλα τα εθνικά ζητήματα. Είστε από την περιοχή τη Μακεδονία. Βεβαίω. Είμαι Θεσσαλονικεύση και βεβαίω έχω και μία ρίζα και από τη Βεργίνα κοντά. Mm -hmm. Από την Ιμαθία. Εκεί Δεν έχετε υπάρξει μέλο κάποιου κόμματο. Όχι, μέλο ποτέ. Δεν είναι κακό. Συγγνώμη που το όχι, ρωτάω όχι, έτσι όχι, όχι, να όχι. το εξηγήσω ναι, ναι. τα κόμματα. Είναι ε, το κύτταρο τη δημοκρατία μα. Το να είναι κανεί ε, ακόμα και μέλο ενό κόμματο, κακό πράγμα δεν είναι. Μέλο, όχι. Ε, ποτέ. Ε, τι εννοείτε, Μέλο κόμματο δεν ήμουν. Έχετε υπάρξει κάτι άλλο, είχατε κάποια σχέση με κάποιο κομματικό οργανισμό, ε, Όχι. Όπω το εννοείτε, όχι, ποτέ. Ε, κύριε Μιχάκη, θα το ρωτήσω ευθέω για να μην. Ε, εννοώ το εξή. Ναι. Κάποιοι μπορεί να θελήσουν να κολλήσουν την ταμπέλα του εθνικιστή. Όχι σε εσά προσωπικά, στο συλλαλητήριο. Το ακούσαμε και στη Θεσσαλονίκη, Μαι. γι' αυτό το λέω έτσι. Ε, του ακροδεξιού. Α, αυτό έχουν στόχο τα ερωτήματά μου και καλά κάνετε και θα ήθελα να τονίσω και να ξεκαθαρίσω ότι αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να τοποθετούμε ταμπέλες ακροδεξιός ή ακροαριστερός ή κεντρός. Είναι ζήτημα που αφορά την Ελλάδα. Είναι μία βασική μας υποχρέωση να δηλώσουμε το δικαίωμά μας, να υποστηρίξουμε την ιστορία μας, την αλήθεια, την πραγματικότητα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο στο οποίο Μάλιστα. έχω κάποιες γνώσεις επ' αυτού, νομίζω ότι έχουμε το δίκαιο και Κλε... κατά το διεθνές δίκαιο. Κλείνω με μία επισήμανση, αν μου το επιτρέπετε. Ε... Εάν το συλλαλητήριο είναι μεγάλο και η πιθανότητα αυτό λέει, θα πρέπει πολύ μεγάλο μέρο της προσπάθειάς σας να αφορά την περιφρούρηση. Για να μην δούμε τις ασχήμιες ε, περιορισμένες πολύ που είδαμε στην Θεσσαλονίκη και όλοι όσοι θέλουν να πάνε, να πάνε για το σκοπό που περιγράψατε. Ακριβώ κύριε Βαγκελάτη, και σα ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Υπάρχει τέτοια προσπάθεια να υπάρχει σωστή περιφρούρηση, να διατηρηθεί η ειρήνη και η τάξη και Μάλιστα. θέλω να υπάρξει και μία δέσμευση. Και καλό από αυτό το βήμα και το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη και την Αστυνομική Διεύθυνση, τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για να Αθήκης, έρθει εκεί. Να υπάρχουν. Εχεί, θα σωστή... μιλήσουν, κύριε Μιχάκη. Το ρώτησα και ε, δεν μου το απαντήσα. Κοιτάξτε, επειδή δεν είμαι μόνο εγώ, είναι κι άλλοι θα πρέπει να υπάρξει συντονισμό, να υπάρξει συνεννόηση. Υπάρχουν θα δούμε πρόσωπα. ξανά τον κύριο Φραγκούλη, α πούμε. Ε, δεν θα απαντήσω ούτε ναι ούτε όχι. Όμω η δική μου μας γνώμη είναι ότι πρέπει να είναι και άλλα πρόσωπα, γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι Μάλιστα. που θα μπορούν να μιλήσουν. Εγώ, από θες, κύριε Βαγκελάτη, τη δική μου, θέλω μέσα από τα βάθη τη καρδιά μου να ζητήσω τη συμμετοχή του ελληνικού λαού, γιατί αφορά αυτή τη στιγμή την εθνική κυριαρχία τη πατρίδα μα. στο Σκοπιανό,